μιλήσουμε με ένα από τον τραγουδί του Τζον Λένον. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Σήμερα ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε ένα άλλο μεγάλο όχι. Το όχι του Πολυτεχνείου. Το όχι των Ελλήνων φοιτητών απέναντι στην τυραννία της Χούντας και των Συνταγματαρχών, που για 7 χρόνια στέρισε από τον ελληνικό λαό την ελευθερία του. Θα παρακολουθήσουμε τα βασικά γεγονότα που συνέβησαν πριν και μετά την ηρωική ημέρα της 17ης Νοεμβρίου του 1973. Μια μέρα μνήμης και τιμής για τον αγώνα του λαού ενάντια στη χουντική επταετία. Η σημερινή ημέρα όμως δεν μπορεί να είναι απλά ένα μνημόσυνο για όσους έπεσαν. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους αγώνες των εργατών, των αγροτών, των φοιτητών και των μαθητών ενάντια στους τυράννους τους. Συγκεντρωθήκαμε για να εμπνευστούμε από τις δεκάδες χιλιάδες φυλακισμένους, βασανισμένους, δολοφονημένους αγωνιστές που πάλεψαν για την ελευθερία, που έδωσαν το αίμα τους για μια καλύτερη ζωή, δείχνοντας αξιοθαύμαστη δύναμη ψυχής ενάντια στην αδιαφορία, το συμβιβασμό, την εκμετάλλευση. Για να τιμήσουμε λοιπόν αυτή τη δύναμη, θα θυμηθούμε όσα συνέβησαν εκείνες τις ταραγμένες μέρες και σημάτωσαν την ιστορία του τόπου μας μέχρι και σήμερα. Εκμεταλλευόμενοι την πολιτική κρίση που επικρατούσε στη χώρα μας, πήραν την εξουσία στα χέρια τους. Κατήργησαν την νόμιμη κυβέρνηση της χώρας, κατέλυσαν τις συνταγματικές ελευθερίες, επέβαλαν λογοκρισία στις εφημερίδες. Η δικτατορία των συνταγματαρχών τον Απρίλιο του 1967 ήταν μια άθλια διέξοδος από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η διακυβέρνηση της χώρας εκείνη την περίοδο. Μια λύση που επιβάλλαν οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες μαζί με τους Αμερικάνους. Η χώρα και τότε βασανιζόταν από μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Ανεργία, φτώχεια, ανελευθερία λόγου. Η πρόφαση για να δικαιολογηθεί η επιβολή της δικτατορίας και η επίθεση στο λαό και τα δικαιώματά του ήταν εύκολο να βρεθεί. Είναι γνωστή η δήλωση του δικτάτορα Γιώργη Παπαδόπουλου. Η κατάσταση προστιθέμενη της αναρχικής αντίληψης, η οποία είχε επιβληθεί σε όλα σχεδόν τα άτομα της κοινωνίας, είχε δημιουργήσει τον έσχατο κίνδυνο να αλωθεί η χώρα από τον κομμουνισμό. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος ανεδείχθηκε γρήγορα στον ισχυρότερο παράγοντα του δικτατορικού καθεστώτος και έπιασε αμέσως την ιστορία στην Ελλάδα, αλλά πειθαρχημένη ελευθερία. Ήταν προφανές ότι η Χούντα δεν κατάφερε όπως ήθελε να κερδίσει τη λαϊκή συνένεση. Και έτσι αναγκάστηκε προς το τέλος του 1972 και ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1973 να πάρει μέτρα που σιγά σιγά θα οδηγούσαν σε μια πιο φιλελεύθερη διακυβέρνηση. Παραχώρησε αμνηστίες στους πολιτικούς κρατούμενους και εξόριστους. Έκανε δημοψήφισμα για την κατοίκηση της Βασιλείας και υποσχέθηκε εκλογές το Φλεβάρι του 1974. Παρ' όλα αυτά, η λαϊκή αντίδραση απέναντι στην Χούντα όλον εισέγγευε. Για άλλη μια φορά, ο λαός αποφάσισε να πάρει την Χούντα στα χέρια του και έδωσε ηχηρή απάντηση σε όσους τον ήθελαν τρομοκρατημένο στη γωνιά του. Οργάνωσε τον αγώνα του. Οι απεργίες, οι στάσεις εργασίας, οι διαδηλώσεις, οι κινητοποιήσεις είναι κάποιες από τις δράσεις που ανέπτυξε το εργατικό κίνημα, ενώ και το νεολαϊκιστικό κίνημα των μαθητών και των φοιτητών παίρνει αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Οι κινητοποιήσεις του λαού κλιμακώνονται διαρκώς και επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Τα συνθήματα Ελλάς Ελλήνων φυλακισμένων, ελευθερία, δημοκρατία, κάτω η δικτατορία, ένας είναι ο αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός, τονούν την Ελλάδα.
κατάληψη της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που ακολουθεί ύστερα από μια μεγάλη συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο και την επέμβαση της αστυνομίας. Η κατάληψη αυτή έγινε από 3.000 φοιτητές που οχυρώθηκαν μέσα στη νομική σχολή και διαδήλωσαν από την ταράτσα, αντιδρώντας τον νόμο 1374, έναν απαράδεκτο, εκβιαστικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο η Χούντα μπορούσε να διακόπτει κατά πούληση την αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών για οποιαδήποτε φοιτητή ανέβη σε συνδικαλιστική δράση κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Το σημαντικό στοιχείο της κατάληψης αυτής ήταν η δράση κατά τη διάρκεια του ήταν ότι ξεσηκώθηκε για πρώτη φορά ο κόσμος που βρισκόταν έξω από το χώρο της νομικής. Την επόμενη μέρα και μετά από συμφωνία με τη σύγκλητο και με την αστυνομία να μην χτυπηθεί η κατάληψη, οι φοιτητές αποχώρησαν από το κτίριο. Μετά την πρώτη αυτή κατάληψη, ακολούθησαν συλλήψεις και βασανισμοί πολλών φοιτητών, ενώ απαγορεύτηκε στις εφημερίδες να δημοσιεύουν άρθρα που αφορούσαν το φοιτητικό κίνημα. Στις 20 του Μάρτου του 1973, ένα περίπου μήνα μετά την πρώτη κατάληψη, πραγματοποιείται η δεύτερη κατάληψη της νομικής. Η κατάληψη αυτή ήταν τελείως διαφορετική από την πρώτη. Η αστυνομία παραβίασε το πανεπιστημιακό άσυλο και επενέβη βία μέσα στο χώρο της κατάληψης. Πολλοί φοιτητές συνελήφθησαν και ξυλοκοπήθηκαν. Η κατάσταση οξύνεται παραπάνω από τον Οκτώβριο του 1973, που ανεβαίνει στην εξουσία η κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Μια πολιτική κυβέρνηση που όμως ήταν διορισμένη από το δικτατορικό καθεστώς του Παπαδόπουλου. Οι διαδηλώσεις των εργατών και των φοιτητών είναι πλέον καθημερινές. Ειδικότερα, οι φοιτητές ζητούν την διενέργεια γενικών συνελεύσεων και ελεύθερων φοιτητικών εκλογών. Και κάπως έτσι φτάνουμε στα γεγονότα στο Πολυτεχνείο. Στις 4 Νοεμβρίου 1973, η συγκέντρωση μερικών χιλιάδων πολιτών στο μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου μετεξελίχθηκε σε μια αυθόρμητη μαζική διαδήλωση. Γίνονται βίαιες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των διαδηλωτών αναγκάζονται να πυροβολήσουν στον αέρα. Η αντιλαϊκή και ξενόδουλη πολιτική της Χούντας, η αδυναμία της να λύσει οποιοδήποτε εθνικό πρόβλημα, η καταπίεση και εκμετάλλευση του εργαζόμενου λαού, η καθολική αντίθεση, όλο προς τη δικτατορία, κάνουν πια την κατάσταση εκρηκτική και χρειάζεται μόνο μια σπίθα για να έρθει το ξέσπασμα. Αυτή η σπίθα έδωσε η κατάληψη του Πολυτεχνείου, η κατάληψη του Νοέμβρη του 1973. Από το πρωί της Τετάρτης, 14 Νοέμβρη, εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρώνονται στο προάβλιο του Πολυτεχνείου. Οι γενικές συνελεύσεις των φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποφασίζουν την εναντίωση στους σκοτικούς μηχανισμούς που στόχο έχουν την πλήρη υποταγή του φοιτητικού κινήματος στο καθεστώς. Αποφασίζουν αρχικά αποχή και το απόγευμα συζητάνε για κατάληψη του Ιδρύματος. Μέσα στο Πολυτεχνείο επικρατεί μαχητικό κλίμα με αντιδικτατορικά συνθήματα, ένα κλίμα που εκ των πραγμάτων οδηγεί στην κατάληψη. Στις 2 το μεσημέρι, οι φοιτητές νομικής έρχονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους με αυτές του Πολυτεχνείου και στηβάζονται στα κάγκελα της πόρτας, φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στη Χούντα. Η ατμόσφαιρα μυρίζει επανάσταση και θυμίζει τους στίχους του Γιώργου Σιφέρη. Λίγο ακόμα θα δούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα, να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Γιατί